Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 526 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας, εκ των οποίων τα 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 131.597, εκ των οποίων το 52,5% είναι άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 85, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 4.257 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι τα 79 έτη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διασωληνωμένοι, καθώς ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 505. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανάτων είναι τα 79 έτη. Από τα 526 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα 134 είναι στην Αττική και τα 118 στην Θεσσαλονίκη. 15 κρούσματα ανακοινώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, 11 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 19 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 14 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 8 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και 10 κρούσματα στο γειτονικό νομό των Σερών. Η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας για να ιτηθεί ο κορονοϊός είναι το εμβόλιο και οι εξελίξεις σήμερα είναι ραγδαίες με την έγκριση του εμβολίου της Pfizer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων την ώρα που ΕΟΔΗ έχει ήδη ανακοινώσει 526 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στην χώρα με τους αριθμούς των νεκρών και των διασωληνωμένων να παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα. Για το πώς θα γίνουν όλες οι διαδικασίες με το εμβόλιο στην Ελλάδα, ενημέρωσαν από το Υπουργείο Υγείας η ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επικαλέστηκε μάλιστα μία δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, η οποία αναφέρει πως το εμβόλιο αυτό που θα έρθει πρώτο στη χώρα μας έχει αποτελεσματικότητα που ξεπερνά το 94%. Τα εμβόλια για να εγκριθούν πρέπει να πληρούν 3 βασικές προϋποθέσεις. Την ασφάλεια, την ανοσογονικότητα και την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή να μην έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, να αυξάνουν τα αντισώματα, τα προστατευτικά για το άτομο και να προσφέρουν και την προστασία του εμβολιαζομένου όταν εκτεθεί στην νόσο. Αυτό το εμβόλιο με την πρόσφατη δημοσίευση στο πιο έγκριτο περιοδικό της ιατρικής, το New England Journal of Medicine, δείχνει ότι έχει μεγάλη ασφάλεια, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ανάλογες με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται στα συνήθεια εμβόλια που κυρίως οι παιδίατροι γνωρίζουμε, δημιουργεί υψηλό τίτλο αντισωμάτων ακόμη και σε προχωρημένες ηλικίες, και η αποτελεσματικότητά του ξεπερνά το 94%. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο οποίος μίλησε για την επιχείρηση Ελευθερία, όπως έχει ονομαστεί ο εμβολιασμός στην Ελλάδα ενάντια στον φωνικό ιό. Αναφορικά με τις δόσεις των εμβολίων, είπε πως τον Ιανουάριο περιμένουμε 429.000 εμβόλια από την Pfizer, ενώ τις επόμενους μήνες θα έρθουν και τα εμβόλια από άλλες εταιρείες. Στις 26 Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραλάβουμε την πρώτη μικρή παρτίδα εμβολίων από την εταιρεία Pfizer Biotech των 9.750 δόσεων. Την επόμενη μέρα, 27 Δεκάτου, θα διενεργηθούν οι πρώτοι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Σωτηρία, στο Αττικό Νοσοκομείο, στο Θριάσιο και στο Ασκληπείο της Βούλα. Την επόμενη μέρα, 28, θα γίνει διανομή προς τα νοσοκομεία αναφοράς στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο ΑΧΕΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνο και στην Πάτρα, έτσι ώστε να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αυτό στις 29 Δεκεμβρίου. Έως 30 Δεκεμβρίου θα παραλάβουμε εκτός απροόπτου την πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων της Pfizer, 83.850 δόσεων. Οι παραδόσεις των εμβολίων της Pfizer που αντιστοιχούν στον πληθυσμό μας, με βάση την Κεντρική Ευρωπαϊκή Συμφωνία, είναι να μας παραδοθούν έως το τέλος Ιανουαρίου 429.000 δόσεις και άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παραδοθεί μόνο από τη μια εταιρεία, τη Pfizer Biotech,
1.265.550 δόσεις. Στις δόσεις αυτές αναμένεται να προσθεθούν τον Ιανουάριο, από τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση και από την εταιρεία Moderna και από την εταιρεία AstraZeneca. Άρα είναι εμφανές, όσο προχωράμε και όσο περισσότερες εταιρείες θα λαμβάνουν έγκριση, τόσο θα αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των διαθέσιμων εμβολίων.